καλύτερη ιστορία που θα πω είναι ότι ήμεθα μέσα στους Άγγλους και μας εσκεύαζαν η Παναγία μας. 10.000 στρατιώτες περικύκλωσαν για να πιάσουν τον Διγενή. Τον Διγενή. Ήταν πρωτοπαλή καρότου. 10.000. Στην Κύπρο. Λοιπόν, και εγώ να είμαι επιποδός για να τον ειδοποιήσω να φύγει. Και την ώρα εκείνη μου έρχεται η αντιλογραφία ολοκλήρου της οργανώσεως. Φάκελος τόσο μεγάλο άντρος. Τον παίρνω μέσα από τα μάτια των στρατιωτών. Διότι έκανα ένα μπλόκο, ο ένας κοντά στον άλλο, με τα όπλα. Okay. Και έκλεισαν την πόρτα του μοναστηριού. Okay. Ούτε να μπεις, ούτε να βγεις. Εγώ έπιασα εκείνον το φάκελο και τον κρατούσα. Τίποτε, δεν έκανα καμιά κίνηση. Πέρασα από κοντά τους. Δεν με είδα, με έβλεπαν και δεν με έβλεπα. Αυτό το θαύμα το μεγάλο, το μεγαλύτερο. Και μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Πού να το φυλάξω. Γυρίζω δεξιά, γυρίζω αριστερά. Πού να βρεις κρυψόνα. Πού να κρυφτεί, ολόκληρος φάκελος. Εκείνη τη στιγμή, όπως έψαχνα, ακούω από την εικόνα της Παναγίας μας. Παιδάκι μου εδώ, μου λέει. Κοίταξα την εικόνα της Παναγίας, έτρεξα, την επροσκύνησα και όπως την επροσκύνησα την Παναγία μας και έκανα έτσι, βλέπω πάνω από την Παναγία μας έναν τόπο που ήταν ακριβώς για το φάκελο. Βάζω μια καρέκλα, το βάζω από πάνω και λέω Παναγία μου, δικιά σου τώρα, φροντίδα δική σου. Μόλις κατέβηκα από την καρέκλα, μπήκα μέσα οι Άγγλοι. Με τους σκύλους. Με βρήκαν εκεί, με πιάσανε, με δέσανε. Αναστάτωσαν την εκκλησία ολόκληρη. Μπήκα με τους σκύλους από την ωραία πύλη. Μπήκα κάτω από την Αγία Τράπεζα. Και έλεγα Παναγία μου, τούτην την βεβήλωση θα την πληρώσουνε. Θα την πληρώσουν οι κακοί, έλεγα Παναγία μου, θα την πληρώσουν. Πραγματικά εκείνο το τάγμα, εκείνος ο αρχηγός που τους είχε αυτούς, όταν βγήκαν έξω, είδανε από το μοναστήρι να φεύγει μια γυναίκα μαυροφορεμένη με ένα γαϊδουράκι, καβαλεμένη πάνω στο γαϊδουράκι. Και έλεγαν από πού μας πέρασαν αυτοί. Και δεν την είδαμε. Οπότε έφυγε ακριβώς από το μονοπάτι που φεύγαμε εμείς. Ακριβώς από το μονοπάτι. Οπότε φωνάζουν συναγερμόν, ξεσηκώνουν όλους τους στρατιώτες και τρέχω ξοπίσω από τη γυναίκα εκείνη. Χάθηκε η γυναίκα. Ήταν η Παναγία μας ολόκληρη. Ολόκληρη η Παναγία μας. Κατέβαιναν τα βουνά με αυτόν τον τρόπο. Στο βάθος είχε ποταμό. Αυτή έψαχνα μέσα στο δάσος τώρα Ιούνιο που καίει η Κύπρος καίει. Έχει η Ελλάδα 40 βαθμούς, η Κύπρος έχει 44. 4 βαθμούς παραπάνω είναι η Κύπρος. Μπαίνουν εκεί και είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι έκανανε στο Μακαρίνι τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου που το ανέψανε και αυτές και το κάψανε. Πρέπει να περάσουν απέναντι που ήταν η Παναγία μας, που την είδαν και πήγαινε. Διατάζει ο αρχηγός, δεν πηγαίνει ο ένας. Διατάζει ο άλλος, δεν πηγαίνει. Βάζουν τους σκύλους, δεν πηγαίνουν οι σκύλοι, περνούσαν το νερό.
Το λοιπόν, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά. Η τέχνη των. Οι τολμηροί Άγγλοι. Yeah. Που δεν έχουν πάνω τους ίχνος τόλμης. Ίχνος τόλμης δεν έχουν. Ό,τι βρήκανε και ό,τι έκαναν είναι με τα μαρτύρια των παιδιών που πιάνανε. Οπότε βάλανε τη φωτιά και πήγαιναν η φωτιά πάνω προς το μέρος που ήταν η Παναγία μας, διότι ήταν δάσος και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Φοβόντουσαν. Σου λένε να βάλουμε τη φωτιά, να το σκάψουμε, να τελειώνουμε. Όπως άναψαν τη φωτιά και πήγαν, έπαιρνε μπαρούτιν ήταν, δεν ήταν φωτιά, Ιούνιος. Πάνω από ένα πεύκο πετάχτηκε ένα κουκουνάρι. Πετάχτηκε όπως πήγαινε ο αέρας προς τα πάνω, γύρισε πίσω. Αυτά είναι τα θαύματα, τα μεγάλα, τα οποία δεν ξεχνώ ποτέ μου. Όπως γύρισε πίσω και ήρθε το κουκουνάρι αναμένο, αμέσως σε πήρε φωτιά και τους εμάντρωσε όλους εκείνους μέσα. Όλος ο λόγος έλεγε ότι επήγε. Άναψε τέτοια φωτιά που δεν μπορούσε να τη σταματήσει κανένας. Επήγαινα να φύγω, 15 μέτρα έπεφτα χάμω από τη ζέστη πολύ και κεγόνουσα. Και τελειώσαμε με αυτό το δράμα το μεγάλο που δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Παναγία μας η Μεγαλόγαρη. Σε έναν άλλο σημείο επήγαμε και πιάσαμε τα παιδιά δυο σακούλες γεμάτες από ψωμιά για να περάσουμε στα βουνά. Μας έκανα επίθεση αυτή, μας εμάντρωσα και έβαλαν τους σκύλους, οι οποίοι σκύλοι πήγαιναν ίσα πάνω στα ψωμιά. Μόλις έφτασαν εκεί, σαν που να τους έβαλαν ένα χέρι αόρατο, άρχισαν να γαβγίζουν και τους τράβησαν. Εάν έβρισκαν εκείνο τα ψωμιά, θα μας σκότωναν εμάς. Δεν θα ζήσαμε τώρα. Ποιος έδιωξαν τους σκύλους και φώναζαν οι σκύλοι, σαν που να τους έβαζαν κάποιος μπροστά. Τα είναι τα θάματα τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα. Τα άλλα τα μεγάλα ήταν ότι είχα ένα μανάβικο εγώ και πουλούσα αυτά τα φθαρτά, τα ντομάτες και τα λοιπά. Είχα μια είσοδο και πάνω μπροστά είχα τα όλα ό,τι πουλούσα. Είχα δύο προδότες. Ερχόντουσα και δεν έμεναν εκεί, έμπαιναν μέσα για να ψάξουν να βρουν καλύτερα τα χαρτοσυγκάλια. Αλλά μέσα ήταν ολόκληρο προστάσιο. Είχα δυναμίτες, είχα περίστροφα, είχα σφαίρες, είχα χειροβομβίδες, είχα ό,τι δύο κοφίνια γεμάτα. Έσκυψε από πάνω και έφτασε έως να αγγίσει πάνω στα όπλα. Ποιος του τράβηξε το χέρι και φύγε. Αυτά ήταν τα θαύματα της Παναγίας μας. Γι' αυτό φωνάζω και λέγω, μη βλασφημείτε την Παναγία μας. Μη βλασφημείτε το όνομά της. Μη βλασφημείτε το όνομά της. Φωνάζω. Δεν σταματώ ποτέ. Σταματάς στο πρόσωπο της Παναγίας μας και αντί να παίζεις τα πόδια της την βλασφημίας. Και πάει μέσα στους στρατώνες που είναι τα παιδιά, τα στρατευμένα, και δεν ακούς τίποτε άλλο. Έρχονται και μαρτυρούν και μου λένε λόγια. Όλα τα παιδιά να βλασφημούν την Παναγία. Από την πρώτη ημέρα θα τους φάει σφαίρα του Τούρκου. Από την πρώτη ημέρα. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Όσοι βλασφημούν την εικόνα της Παναγίας μας και το όνομά της και τον Τίμιο Σταυρό και τον Χριστό μας. Είναι φοβερό. Φοβερό. Αυτό δεν γίνεται σε καμία αντίθεση. Ιερός πόλεμος, εγώ έγραψα εκεί, ιερός πόλεμος εναντίον της βλασφημίας. Ιερός πόλεμος εναντίον της βλασφημίας. Πρέπει να κοπεί αυτό, διότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα είναι επειδή βλασφημούν την Παναγία. Ο μεγάλος ο σεισμός πότε έγινε στην Αθήνα που ήταν. 1991.
Ναι. Λοιπόν, πότε ήταν, δεν νομίζετε. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, δεν είναι. 8 Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου. Στα Ισόδια. Στα Ισόδια. Το γενέθλιο. Το λοιπόν, ο άλλος, ο μεγάλος σεισμός πότε έγινε, μάλλον η Πυρκαγιά πότε έγινε. Το 8 της Παναγίας. 23 Αυγούστου. Που δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα. Οι πέτρες από τα Τέμπη γιατί έπεσαν, τόσα χρόνια είναι, γιατί έπεσαν. Τα κουνούπια του Βορείου Νείλου, πού βρέθησαν. Πού βρέθηκαν. Όλα αυτά δεν τα βλέπει κανείς, δεν τα επισημαίνει κανείς να πει βρε. Μα τι σημαίνει. Πάντοτε η Παναγία μας επεμβαίνει πάντοτε η Παναγία μας και του λέει ξυπνάτε, μη με βλασφημείτε. Και ο Υιός που λέει τη μανούλα μου βλασφημείτε. Εγώ πάνω στο Σταυρό φρόντισα για αυτή, λέει. Δεν την εγκατέλειψα τη μανούλα μου, γιατί μέσα στην νυχτιά του Ηρώδη με έπιασε και με έπαιρνε να με γλιτώσει στην Αίγυπτο. Για την Αίγυπτο με το γαϊδουράκι. Ο Χριστός μας είναι παράδειγμα Υιού προς Μητέρα και η Παναγία μας είναι το παράδειγμα Μητέρας προς τον Υιό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα. Να βλέπεις μια παρέα να κουβεντιάζουν, να κάνουν καλαμπούρια, ναι, να γελάς και να λέει Παναγία, ναι, Χριστό και ναι, να γελάνε. Και να γελάνε. Ναι. Και να γελάνε. Όχι, τι, έχω δει εγώ στην πλατεία. Να γελάνε. Και να γίνει παπά, δεν είναι αλλά η συγγνώμη παπουλή. Ναι, συγγνώμη παπουλή. Με κοροϊδεύει δηλαδή αυτό. Συγγνώμη παπουλή, δεν είναι να την κάνω συγγνώμη εγώ. Τα κοίτα, ρε, έτσι, λοιπόν. Το πιστό μου και μου λέτε, συγγνώμη, ναι, να είναι, τι να σου κάνω, δεν σου πω, τι. Πού το πείστε, συγγνώμη, δεν ξέρω. Συγγνώμη παπουλή. Εκεί φτάσαμε, εκεί φτάσαμε.